το πόστο μου να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα. Από εκεί πέρα, DNA είναι το ίδιο, η ίδια τρέλα υπάρχει. Γιατί όπως να το κάνουμε, αν δεν υπάρχει τρέλα σε αυτό το αντικείμενο, δεν γίνεται κάτι, έτσι. Το είπε και μόνος του χθες ο Παύλος, για να το πω, συγγνώμη. Ουσιαστικά έλυσε την διαμάχη σε δευτερόλεπτα. Αν είμαστε γης, εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι λύθηκε και γενέστηκε όλο το θέμα, έτσι. Δηλαδή, δεν συνεχίστηκε, δεν μπήκε στο κεφάλι μας σε κανενός ανθρώπου για να δημιουργηθεί θέμα στη συνέχεια. Ναι, γιατί είναι τρομερό ότι γίνεται η ανακοίνωση το μεσημέρι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και η ομάδα παίζει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Να μας διαγραφείς λίγο και το Δημήτρη Γιαννακόπουλο ως πρόεδρο, γιατί εμείς δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος δεν τον ξέρει πώς λειτουργεί ως πρόεδρος. Πώς λειτουργεί. Πάνω κάτω όπως και ο πατέρας του και ο θείος του. Δηλαδή, έρχεται στις προπονήσεις, παρακολουθεί, μιλάει με τα παιδιά. Προσπαθεί να μας τονώσει το ηθικό με την τρέλα του, με τα καλά του, με τα κακά του. Εντάξει, είναι νομίζω. Εξάλλου ήταν και γνώριμη φιγούρα, δηλαδή δεν ήταν κάποιο άσχετο. Ναι, τον βλέπατε εκεί. Κατέβατος, βέβαια, ήταν και πέρσι και πρόπερσι και συζητούσαμε μαζί του.